Κύριε Νικολιδάκη Κώστα, τι στην ευχή συμβαίνει? Καλημέρα κυρία Δουλγεράκη, καλημέρα σε εσάς, στους ακροατές σας, στο όμορφο Ηράκλειο, καλημέρα από το Ρέθυμνο. Πριν από μερικές μέρες πληροφορηθήκαμε ότι το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, ένα ερώτημα που είχε απαντήσει ένας δήμος από τα Χανιά, πώς αμείβονται και αν δικαιούνται τις αυξήσεις όλοι οι συνάδελφοι εργαζόμενοι που απασχολούνται στα οκτάμινα, στα κοινοφελή, όπως τα γνωρίζουμε όλοι. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους απάντησε ότι όχι μόνο δεν δικαιούνται την αύξηση, αλλά και όποια αύξηση έχουν πάρει θα πρέπει να την επιστρέψουν. Μιλάμε για τα κοινοφελή, αυτά που απασχολούν περί τις 40 με 45.000 άτομα την Ελλάδα και βρίσκονται στις θέσεις τους μετά από ασφαλιστικά μέτρα και δικαστικό αγώνα. Μάλιστα. Για προχωρήστε λιγάκι τώρα στο παρασύνθημα. Οι άνθρωποι αυτοί δηλαδή πόσα λεφτά έπαιρναν, πόσα παίρνουν, τι πρέπει να επιστρέψουν? Κοιτάξτε, δηλαδή, όταν προσλήφθηκαν αυτοί οι άνθρωποι είχαν προσληφθεί με τον κατώτατο μισθό τον τότε τα 650 ευρώ μεικτά. Δηλαδή περίπου τα 558 ευρώ καθαρά. Μέσα σε δύο χρόνια, τρίτη χρονιά φέτος, με την αύξηση του κατώτατου μισθού έπαιρναν και αυτοί την όποια αύξηση δικαιούταν, διότι ήταν με το μισθολόγιο του ΟΑΕΡ και όχι με το ενιαίο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο πληρωνόταν από τον ΟΑΕΡ. Όταν λοιπόν προσλήφθηκαν αυτοί οι άνθρωποι ήταν με τα 650, με αυτό το ποσό είχαν υπογράψει τη σύμβασή τους. Τελειώνοντας λοιπόν το πρόγραμμα, η διάρκεια του προγράμματος που προσλήφθηκαν, προσέφηκαν στη δικαιοσύνη, διότι κατά κοινή ομολογία όλων μας κάλυπταν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και στους δήμους και στις περιφέρειες. Και ήταν και άδικο να υπάρχουν εργαζόμενοι που μπαίνουν στη λογική φύγε εσύ, έλα εσύ. Ακριβώς. Ήταν ένα πρόγραμμα τύπου, αν μου επιτραπεί η έκφραση, σαν μαθητεία, που σου λέει θα κάνεις τη διάρκεια του προγράμματος εσύ, φύγε εσύ, αύριο θα έρθει κάποιος άλλος και πάει λέγοντας. Κύριε Νικολιδάκη, ξεκινήσανε καθαρά με τα 558. Πήρανε αυξήσεις μέσα από το μισθολόγιο του ΟΑΕΔ. Τα τελευταία δύο χρόνια έφτασε δηλαδή ο μισθός τους και για αυτούς που είχαν προσφύγει στη δικαιοσύνη και έμεναν στις θέσεις τους με ασφαλιστικά μέτρα, και ήταν ο μισθός τους πόσο? Ήταν ο μισθός τους μέχρι και την 31 Τετάρτου γύρω στα 650 ευρώ καθαρά. Ποια 31 Τετάρτου, 2023? Του 2024. Με την αύξηση που είχε πάρει. 31 Τρίτου, όχι Τετάρτου, 31 Τρίτου. Ναι, τώρα συγγνώμη, έχουμε. 31 Τρίτου, συγχωρέστε με για το λάθος μου. 31 Τρίτου του 2023, σύμφωνα με την τελευταία αύξηση του κάτω του μισθού, ήταν γύρω στα 650 ευρώ καθαρά που έπρεπε να παίρνει. Άρα λοιπόν το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ζητάει αυτή την ώρα, ο Δήμος λέτε από τα Χανιά, ποιος Δήμος ήτανε? Δεν θυμάμαι. Λοιπόν, ένας δήμος από τα Χανιά ζήτησε να μάθει πώς πληρώνονται αυτοί οι άνθρωποι και πόσο πληρώνονται. Και αν δικαιούνται την αύξηση. Και αν δικαιούνται την αύξηση. Εξαιτίας του ότι. Μισό λεπτό. Θα έμπαινε στο μισθό τους από μία Τετάρτου. Η αύξηση του κατώτατου μισθού. Α, μάλιστα. Εξαιτίας του ότι παραμένουν αυτοί οι άνθρωποι και δουλεύουν αυτοί οι εργαζόμενοι με ασφαλιστικά ακόμα μέτρα, ναι. Ακριβώς. Τα οποία δικαστικά συνεχίζονται έτσι. 15 Μαΐου ξαναέχουν και οι εργαζόμενοι που είναι εδώ στο Ρέθυμνο πάλι δικαστήριο. Ωραία. Και τους είπε λοιπόν το λογιστήριο του κράτους ότι όχι μόνο δεν δικαιούνται αύξηση, αλλά πρέπει να επιστρέψουν και τις αυξήσεις που έχουν πάρει μέσα από το μισθολόγιο του ΟΑΕΔ, εννοείται για τα δύο τελευταία χρόνια που ξεκίνησαν να μπαίνουν οι αυξήσεις. Η φημολογία λέει αυτό. Η φημολογία λέει αυτό. Δηλαδή, η φημολογία λέει αυτό. Δεν κατάλαβα. Αναδρομικά θα τους πάρουν όσες αυξήσεις τους δώσανε ανά μήνα και έπαιρναν οι άνθρωποι για δύο χρόνια. Ακριβώς. Αυτό κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή. Αυτή η φημολογία υπάρχει. Αυτό γράφει το έγγραφο που απάντησε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
Άρα δεν είναι εφημολογία να... από τη στιγμή που το γράφει το Γενικό Έγγραφο του Κράτους. Ναι, εντάξει. Δεν είναι εφημολογία. Είναι ένα έγγραφο το οποίο ο καθένας μπορεί να το ερμηνεύσει όπως θέλει. Οι συνδικαλιστές της ΠΟΕΟΤΑ είπαν, συναντήθηκαν με τον υφυπουργό και ζήτησαν την απόσυση αυτού του εγγράφου, να μην ισχύσει αυτό το έγγραφο. Ο αρμόδιος υφυπουργός δεσμεύτηκε έναντι των συνδικαλιστών ότι θα το παγώσει έως ότου το νομικό συμβούλιο του κράτους γνωμοδοτήσει, είτε θετικά είτε αρνητικά. Μάλιστα. Με ποιο υφυπουργό συναντήθηκαν? Ο κύριος... Σε ποιο υπουργείο πείτε μου είναι, όχι το όνομά του, σε ποιο υπουργείο είναι? Στο Υπουργείο Εσωτερικών. Στο Υπουργείο Εσωτερικών. Είπε λοιπόν ο υφυπουργός και δεσμεύθηκε ότι θα πάμε... Μέχρι να γνωμοδοτήσει το νομικό συμβούλιο του κράτους, θα παγώσει τη συγκεκριμένη οδηγία. Μάλιστα. Ελπίζω το νομικό συμβούλιο του κράτους να μην είναι σύμφωνο με αυτά τα οποία λέει στο έγγραφό του το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, γιατί αναδρομικά και αυξήσεις 2 χρόνια πίσω και μέχρι να βγει η απόφαση, αν δεν τρέχα γύρευε από το νομικό συμβούλιο του κράτους, ο καιρός περνάει, οι άνθρωποι αυτοί θα πρέπει να επιστρέψουν ένα πολύ μεγάλο ποσό από αυτά τα πολλά τα οποία παίρνουν, έτσι. Από το τεράστιο ποσό που παίρνουν ακριβώς θα πρέπει να επιστρέψουν μεγάλο μέρος. Μάλιστα. Και υπάρχουν και φωνές που λένε τι φωνάζουν, τι διαμαρτύρονται οι συγκεκριμένοι συνάδελφοι ή τι διαμαρτυρόμαστε γενικότερα εμείς, ναι, που μέχρι να τελεσιδικήσει αυτό θα έχουν τελειώσει τα ασφαλιστικά μέτρα και θα έχουν πάει στα σπίτια τους. Μα τι λέτε τώρα, ποιος μπορεί τόσο κοινικά, μισό λεπτό, ποιος μπορεί και ποιος φορέας και ποιο υπουργείο και ποιος στέλεχος μπορεί τόσο κοινικά να το λέει αυτό όταν μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι παλεύουν με το μεροκάματο για να ζήσουν? Ποιος, κύριε Νικολιδάκη? Δεν παλεύουν μόνο με το μεροκάματο, κυρία Δουλγεράκη, καλύπτουν και πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Όλοι γνωρίζουμε την υποστελέχωση που υπάρχει σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες πανελλαδικά. Οι συγκεκριμένοι συνάδελφοι καλέστηκαν να εκτελέσουν κάποιο έργο, τα πάνε πολύ καλά, τα πάνε περίφημα και αυτή τη στιγμή υπάρχουν φωνές μέσα από υπηρεσίες που λένε αυτό το πράγμα. Αυτό, χθες που έπαιρνα μία-μία τις υπηρεσίες για να τους πω αυτό το πράγμα, ναι, και να τους καλέσω στην παράσταση διαμαρτυρίας στη συμβολική έξω από την περιφέρεια. Πότε θα γίνει αυτό? Αυτό θα γίνει σήμερα στις 11 η ώρα. Α, μάλιστα. Πανελλαδικά. Λοιπόν, αυτό λοιπόν που μου απάντησε ένας φορέας ήταν αυτό το πράγμα. Έλα μωρέ σιγά, μέχρι να τελειώσει να νομοδοτήσει το... πώς το λένε, το νομικό συμβούλιο του κράτους, θα έχει τελειώσει η σύμβασή τους, θα έχουν τελειώσει τα ασφαλιστικά μέτρα, θα είναι στο σπίτι τους και δεν τους ζητάνε τα λεφτά πίσω, αν είναι δυνατόν. Μάλιστα, δεν έχω τι να πω. Ο καθένας σας κρίνει από αυτά που ακούει, τι είναι αυτό που λέγεται, πώς λέγεται και πώς από τη μία η σιγουριά της εργασίας σε κάνει να συμπεριφέρεσαι έτσι αλαζονικά για εκείνους που παλεύουν με ένα άλλο τρόπο, δικό τους τρόπο. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Νικολιδάκη. Λέτε 11 η ώρα και η παράσταση διαμαρτυρίας πανελλαδικά σήμερα. Ναι, οι πληροφορίες λένε ότι είναι πανελλαδικά, έχει χειριχθεί από τους συλλόγους πανελλαδικά, τους ΠΟΕΟΤΑ. Και στο Ρέθυμνο θα γίνει έξω από τα γραφεία της Αντιπεριφέρειας στις 11 η ώρα το πρωί. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με τον αγώνα που δίνει ο καθένας από εμάς για να μπορέσει να επιβιώσει. Άμα την επιστροφή μας από τα διαφημιστικά μηνύματα, να σας δώσω και εκείνα τα στοιχεία σε ό,τι έχει να κάνει με το επίπεδο της φτώχειας.